Δικογραφία σε βάρος ενός 22χρονου και ενός 27χρονου σχημάτισαν οι αρχές, μιας και τον περασμένο Νοέμβριο διέριξαν συνολικά 11 επιχειρήσεις και έκλεψαν 6 αυτοκίνητα και μια μοτοσικλέτα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, των Σερών και της Καβάλας. Η συνολική τους λία ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 9.000 ευρώ. Είναι αυτές οι διαρρήξεις που είχαμε πέρυσι στα Lidl και των Σερών, του Λευκόνα, του Σίδηρου Κάστρου και των Νέων Βρασνών. Έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες μετά από ενδελεχή αστυνομική προανάκριση και έρευνα του Γραφείου Δημόσιας Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Σερών. Έχει γίνει ταυτοποίηση των δραστών από στοιχεία, από καταθέσεις και από το στοιχεία που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος. Έχουν ταυτοποιηθεί σε μερίσκη δικογραφία κακουργηματική διακεκριμένες πράξεις κλοπών, φθορές και ένα εμπρισμό οχήματος. Εδώ είχαμε και έναν εμπρισμό οχήματος, το οποίο ήταν όχημα επιχειρησιακό, κλεμμένο βέβαια, το οποίο μετά οι δράστες του είχαν κάψει την περιοχή της Διοράνης. Ήταν 8 διαρρήξεις και ένας εμπρισμός οχήματος, περίπου 9.000 ευρώ και μεγάλες φθορές έχουν στα καταστήματα τα οποία έγιναν οι διαρρήξεις. Εντάξει, εγώ η προανάκριση σε αυτές τις υποθέσεις, σε όλες τις υποθέσεις, ξέρετε, δεν σταματάει. Η έρευνα συνεχίζεται. Τα στοιχεία ερευνώνται. Όταν προκύπτουν ενδείξεις και ταυτοποιητικά στοιχεία, ταυτοποιούνται οι δράστες, σεμεντίζονται οι δικογραφίες και πλέον τώρα το λόγο έχει η δικαιοσύνη για την ποινική μεταχείριση αυτών των δράστων. Τρεις δράστες αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν έναν ελληνικό θερμοσύφωνα από την κατοικία ενός ανθρώπου και στην περιοχή της Ηράκλειας. Έγιναν αντιληπτοί από πολίτες, από γείτονες. Ενημερώθηκε η αστυνομία. Κατά διαφυγή τους εντοπίστηκαν οι δράστες, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη. Το καλοκαίρι που έλειπαν σε άδειες οι ΣΕΡΕΙ δεν είχαμε συμβάντα πολλά όπως είχαμε άλλες χρονιές. Υπήρχαν αυξημένες περιπολίες και στην περιοχή της Ηράκλειας, οι οποίες συνεχίζουν ακόμα λόγω του πανηγυριού τώρα, αλλά και στην περιοχή των Σερών. Εντάξει, τρεκόντα, θα είναι ουτοπικό να πούμε ότι δεν θα έχουμε ποτέ κλοπές ή διαρρήξεις. Δυστυχώς αυτές θα υπάρχουν. Η δουλειά μας είναι να τις προλαμβάνουμε. Ζητάμε τη βοήθεια του κόσμου σε αυτό το πράγμα και αν δεν μπορούμε να τις προλάβουμε, μετά κατόπιν αστυνομικής έρευνας και προανάκρισης, ταυτοποιούνται οι δράστες και ξεχνιάζονται τα εγκλήματα. Εμείς θέλουμε όλα να ξεχνιαστούν, να ταυτοποιηθούν. Καμία υπόθεση δεν μένει στην άκρη.